Εδώ στην οδό Αλεξανδροπούλων, επί 10 χρόνια ο αγωγός σιδερεύσεως είναι σάπιος και κάθε 10 μέρες σπάει ο σωλήνας. Οργή και αγανάκτηση από τους κατοίκους στην συνοικία Τριτάκη στην Πάτρα, με αγωγό της ΔΕΙΑΠ, ο οποίος σπάει σχεδόν σε καθημερινή βάση. Αν και μας είπαν ότι μέσα σε 1,5 μήνα μπορεί να τακτοποιηθεί το θέμα. Πάντως υπάρχει αγανάκτηση γενικότερα. Μεγάλη αγανάκτηση, γιατί μπορούμε να φύγουμε τα σπίτια μας. Προ μια εβδομάδα. Και κάθε εβδομάδα σπάει εδώ. Συνέχεια. Συνέχεια. Πέρα ότι πάνε στα θεμέλια των σπιτιών μας και τα σπίτια μας τα φύγουνε, δεν είναι και σωστό το κοινωνικό αγαθό που είναι το νερό να φεύγει με αυτόν τον τρόπο και να κινδυνεύουν και τα σπίτια μας. Απαντήσεις έχετε πάρει ουσιαστικές για το τι πρόκειται να γίνει, τι μπορεί να αλλάξει? Οι υπεύθυνοι από τη ΔΕΙΑΠ μας είπαν το αργότερο 15 μέρες μετά το Πάσχα μπορεί να φτιαχτεί αυτό το πράγμα. Είδομεν. Αλλά μέχρι τότε φοβόμαστε μην πάθουμε ζημιά με τα σπίτια μας. Δεν είναι σημερινό το πρόβλημα. Όχι, όχι. Και έχουμε φτάσει τώρα εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, φαντάζομαι, που ακούτε υποσχέσεις ότι θα διορθωθεί. Σωστά. Πιστεύω ότι από ό,τι λένε ήδη μέσα 1,5 μήνα να γίνει. Αλλά τα σπίτια μας κινδυνεύουν καθημερινά. Το πρόβλημα υπάρχει εδώ και έναν χρόνο και ουσιαστική λύση δεν έχει δοθεί. Αυτή η κατάσταση είναι κόβεται το νερό και μετά πλημμυρίζουν και τα σπίτια τα οποία είναι στην μεριά, ας πούμε, πιο πολύ και έχουν κίνδυνο να πέσουν τα θεμέλια και αυτά. Αυτό δεν είναι όμως τωρινό, είναι από το καλοκαίρι. Γενικά πρέπει να αλλαχθεί ο κεντρικός αγωγός που δίνει το νερό. Αυτό σπάει, έχει σπάσει σε 10-15 μεριές κάθε μέρα, κάθε δεύτερη μέρα, κάθε τρίτη. Αυτό είναι το θέμα. Ένα χρόνο περίπου. Ένα χρόνο. Ένα χρόνο είναι αυτή η δουλειά. Ένα χρόνο. Περιμένετε να έρθουν... Έρχονται μερικές φορές. Το καλοκαίρι αργήσανε πάρα πολύ. Ένα μήνα δεν είχα νερό, εγώ και κάποια άλλα σπίτια. Εντάξει, έρχονται οι άνθρωποι, αλλά δεν κάνουν τίποτε. Σήμερα ήρθαν, χτες ήρθαν, προχτές ήρθαν. Εντάξει. Ένα. Είναι μια πρόχειρη επισκευή. Τίποτε, και το πρόβλημα τίποτα. Ουσιαστικά δεν λύνεται. Α, ναι, ενώ πήρε και τα κομμάτια όλα που έχουν επιδιορθωθεί και φαίνεται. Αλλά είναι ανοιχτά, αλλά είναι. Οι κάτοικοι τονίζουν πως η κατάσταση δεν πάει άλλο και καλούν τους αρμοδίους να δώσουν λύση.